Καλημέρα σε όλους. Βρισκόμαστε στο καινούριο μας χώρο του Κοινωνικού Παντοπολίου. Με πολύ μεγάλη χαρά έγινε η περιβόητη μετεστέγαση του Κοινωνικού Παντοπολίου. Βλέπετε ότι είμαστε κοντά στο Δημοχανείο. Αυτό που επιθυμούσαμε ούτως ή άλλως για να μπορούν να εξυπηρετούνται οι ωφελούμενοι μας. Ένας μεγάλος καινούριος ανανεωμένος χώρος, όπου οι ωφελούμενοι θα μπορούν πια με μεγαλύτερη άνεση να εξυπηρετούνται και να παίρνουν τα τρόφιμά τους. Να ξεκινήσω λοιπόν λέγοντας ότι πρόκειται για την μία δομή παροχής βασικών αγαθών, όπου εκτός το κοινωνικό παντοπολείο έχουμε και τα συσίτια που στεγάζονται στο χώρο της Μητρόπολης με προσωπικό δικό μας. Έχουμε ταχθεί, έχουμε συνεχίσει μάλλον την λειτουργία μας με το καινούριο ΕΣΠΑ 2023-2027. Ο δικαιούχος φορέας είναι ο Δήμος Χανίων, ενώ ο διαχειριστής φορέας είναι το ΚΕΚ Διάσταση. Αυτό επί της ουσίας μας διευκολύνει σαν Δήμο Χανίων, διότι μας παρέχεται το προσωπικό και όλα τα λογιστικά γίνονται από την διαχειριστική αρχή. Είναι ένα πλούσιο παντοπολείο ως προς τον αριθμό των προϊόντων που διαθέτει και ως προς τις παροχές στους ωφελούμενούς μας. Να σας πω εδώ ότι εξυπηρετούνται 500 οικογένειες, γύρω στα 1.200 άτομα, εκ των οποίων 300 είναι παιδιά και 30 μονογονεϊκές οικογένειες. Στο άμεσα επόμενο διάστημα θα βγει ανακοίνωση όπου θα γίνει ανανέωση, θα αιτηθούν δηλαδή οι συμπολίτες μας εκ νέου, νέοι και παλιοί, για την ένταξή τους στο κοινωνικό παντοπολείο. Υπάρχει ειδική πλατφόρμα στην οποία καταγράφονται τα δεδομένα και βγαίνουν με βάση το εισόδημά τους τα κριτήρια. Πόσο καιρό έχει να γίνει αυτό, δηλαδή να προσθεθούν... Να προσθεθούν καινούργιοι, επί της ουσίας κάθε χρόνο προστίθενται, απλώς τώρα θα γίνει μια πολύ πιο μεγάλη ανανέωση. Αυτό που επίσης θα ήθελα σε αυτή τη στιγμή να πω και οφείλω να το κάνω, ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην υπηρεσία μου, στους ανθρώπους που εργάστηκαν από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, στην προϊσταμένη μου, την Ελένη την Κτενιαδάκη, στην Ειρήνη την Καντεράκη, που έχουν τρέξει πραγματικά με πολύ μεγάλο ζήλο. Αλλά όλο αυτό μέσα σε 1,5 μήνα δεν θα γινόταν αν δεν είχαμε τη συμβολή των τεχνικών συνεργείων του Δήμου, όπου πραγματικά με πολύ μεγάλη αγάπη αγκάλιασαν αυτό το χώρο, έτρεξαν, συνεργάστηκαν και μέσα, σας είπα, σε τόσο λίγο διάστημα είναι έτοιμο προς λειτουργία. Από την Τετάρτη ήδη λειτουργεί το παντοπολείο, έχουν ξεκινήσει ωφελούμενοι και έρχονται και απαντήσουμε στη συνέχεια όπως ξέρουμε να κάνουμε. Από τα 1.200 άτομα που είπατε, παίρνουν και συσίτιο από τη Μητρόπολη αυτή 1.200? Όχι. Η Μητρόπολη εξυπηρετεί άλλους ωφελούμενους. Εκτός δικούς της εξυπηρετεί και δικούς μας, δηλαδή περιστατικά ανθρώπους οι οποίοι είναι καταγεγραμμένοι στα δικά μας τα Μητρώα, αλλά δεν μπορούν να πάρουν και από το Παντοπολείο και από τη Μητρόπολη ή από το ΤΕΒΑ. Διότι και η τρίτη παροχή που έχουμε μέσα από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ είναι το ΤΕΒΑ, που είναι το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. Αυτή είναι πάλι άλλη κατηγορία ανθρώπων. Είναι ξεχωριστά, έτσι ώστε να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους συμπολίτες μας. Άρα μιλάμε για πάνω από 2.500 άτομα που παίρνουν. Σαφέστατα πάνω από 2.500. Αν φανταστείτε ότι και το ΤΕΒΑ εξυπηρετεί πάνω από 1.200-1.300 ανθρώπους, άλλους 1.200 εμείς και η Μητρόπολη γύρω στα 500 και άτομα, μιλάμε για πάνω από 2.500.